Καλημέρα, παιδιά. Τι καλημέρα, Μάκη. Πώς πάνε τα κέφια? Καλά πάνε τα κέφια. Λοιπόν, αμαρτήσαμε. Αμαρτήσαμε, ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είμαστε και τέλειοι τώρα να πούμε. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουν κάνει. Όλοι και κάτι δεν έχουμε παίξει. Είμαστε και άνθρωποι. Κάτι έχουν χάσει, κάτι δεν έχουν παίξει, κάτι δεν έχουν αγοράσει, κάτι δεν προλάβανε. Ναι. Αυτά είναι. Καλά είναι και αυτό που μου είπες. Είναι και πολλές απαράδεκτες, δηλαδή ενώ μπορείς να το παίξεις πολλές φορές, λες εντάξει, άστο. Άστο, ναι. Άστο. Κάτι μου. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι είναι ακριβώς για παιχνίδια τα οποία για χύψη ή διάφορους λόγους δεν έχουμε ποτέ ακουμπήσει. Μιλάμε, εντάξει, το πλήστο θα μιλήσουμε για παιχνιδάρες δηλαδή που δεν έχουμε πιάσει ποτέ ναι. Μας. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχουμε από παιχνιδάρες δεν έχουμε παίξει και θα το πάμε να αλλάξει. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Δεν έχουμε συνεννοηθεί, δεν ξέρουμε τι θα πει ο καθένας μας. Να δούμε ποιος θα ξεκινήσει. Για να δούμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τι δείτε, τι έκανα, ρε φίλε. Αυτό ήταν ένα χαρτί για να. Ήθελα πέτρα, με έκανα. Λοιπόν, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Α, εντάξει. Τελευταίο. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Έλε, μαλακά. Άλλη μία, άλλη μία. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Γιατί πώ το κάνει αυτό. Λοιπόν, τρίπου και ζάκι να τα ρίξουμε. Ξεκινάω εγώ. Άσε, ξεκινάω το παίρνω πάνω μου. Λοιπόν, πρώτη μου αμαρτία, Μάκη. Δεν έχω παίξει ποτέ στη σειρά Elder Scrolls. Δηλαδή είτε Oblivion, είτε Morrowind, είτε Skyrim, τίποτα. Να πω γιατί δεν έχω παίξει ποτέ. Γιατί μου αρέσουν τα RPG. Ναι. Δεν έχω παίξει ποτέ γιατί τα θεωρώ πολύ generic. Να δεν πω κι εγώ ότι δεν το έχω παίξει ούτε κι εγώ όλα αυτά. Το θεωρώ πολύ generic σαν περιεχόμενο. Δηλαδή, οκ, okay, έχει πάρα πολύ περιεχόμενο, ωραίο κόσμο. Αλλά για κάποιο λόγο δεν με ελκύει αυτό το generic και first person. Πες εσύ και θα πω κι εγώ. Βέβαια, τώρα που πήραμε και το VR, που είδατε και το unboxing, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Θα είναι λίγο διαφορετική η αίσθηση που σου δίνει ο κόσμος. Ναι. Και έτσι έχω φάει ένα σκάλωμα να το δοκιμάσω το Skyrim που βγήκε σε VR. Και πιστεύω να είναι η πρώτη μου επαφή. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και σε άλλο να μην αρέσει, να μην το έχουν ακουμπήσει καν. Εμένα πραγματικά, αν και θεωρείται από τις καλές σειρές τα Elder Scrolls και έχει πάρα πολλούς φανατικούς, εγώ δεν το έχω ακουμπήσει. Κράξτε όσο θέλετε, γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ό,τι θέλετε, κράζετε από κάτω ελεύθερα. Λοιπόν, να σου πω εγώ γιατί δεν το έχω παίξει. Ναι. Γιατί πες ότι και εμένα είναι το πρώτο μου αυτό, ας πούμε. Έτσι, να ξεκινήσω εγώ με αυτό και να σου πω γιατί δεν το έχω. Είδες πως έτυχε τώρα. Και γιατί δεν το έπαιξα. Τα γραφικά, εντάξει, δεν υπάρχει νομίζω. Έχει κάμω τα γραφικά. Λοιπόν, σαν RPG μετράει πολύ. Μόλις είδα, παιδιά, ότι όταν φορτωθείς loot δεν προχωράει ο χαρακτήρας και έπρεπε να σκεφτώ τι θα πετάξω επί τόπου. Δεν το άντεξα αυτό. Και ξεκίνησα με το Oblivion. Το Oblivion, ναι. Δεν έχω παίξει το άλλο καθόλου γιατί ξέρω ότι είναι της ίδιας ιδεολογίας, οπότε δεν το ακούμπησα. Μόλις δηλαδή φόρτωσε μερικά πράγματα και έχει αυτό το. Όποιος έχει ρε φίλε αυτό το πρόβλημα του, πώς το λένε, ψυχαναγκαστικός. Θέλει να μαζεύει τα πάντα και κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι μετά από ένα τρίωρο να κάθεται να το αναδιοργανώνει. Όταν αρχίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι, αρχίζεις και λουτάρεις πολύ. Δηλαδή πρέπει να πάρεις τα πάντα και δεν ξέρεις τι χρήση. Δεν ξέρεις τι σου χρησιμεύει. Οπότε από την αρχή. Έχει να μπλέξει. Φίλε από την αρχή. Σαν κάτσε από τα παιχνίδια αυτό το πρόβλημα. Σου λέω, μόλις μου έβαλε ότι βάρινα και δεν πήγαινε. Όταν λέμε βάρινε, δεν πήγαινε. Δεν πάει. Άμα σου βαράει κόκκινο πάνω από το βάρο που μπορεί να αντέξει κλπ. Α, έτσι είσαι. Ωραία. Συνεχίζεις. Δεν έχω δικιά σου αμαρτία. Ναι, δικιά μου αμαρτία. Δεν έχω παίξει Final Fantasy 7, 8 και 9. Και τα τρία μαζί, το κάνει τρίπλο πακέτο. Ναι, έχω παίξει όμως το 10. Ναι. Αλλά το 7, τα καλύτερα που νομίζω πως είναι και τα καλύτερα. Εντάξει, το 10 είναι καλό. Ναι, απλά με βοήθησε το 10, ρε φίλε. Δεν μπορούσα και στο 7 και στο 8 και στο 9, δεν το μπορούσα αυτό το κουβέντο λέει. Το είχε και το 10. Αλλά δεν ξέρω, μου φαινόταν πιο βατό, το ξεκίνησα δηλαδή και το συνέχισα. Ενώ στο 7 έπρεπε όντως να κάνεις πάρα πολύ διάλογο. Κάτι που τότε δεν είχα υπομονή να κάτσω να το κάνω. Τώρα να τα παίξω δεν μπορώ, έχουν γεράσει άσχημα. Βγαίνει το remake. Οπότε θα είναι και πιο action από ότι ήταν. Ίσως με το remake. Οπότε νομίζω θα σε βολέψει εσένα πολύ. Αυτό ήταν, γι' αυτό δεν τα είχα παίξει, δεν ασχολήθηκα και τα θεωρούσα πάρα πολύ μεγάλα για την εποχή. Ασχολιόμουν περισσότερο με action παιχνίδια. Quake δηλαδή, ναι. Doom και τέτοια. Τέλεια, αυτά τα παιχνίδια, τα RPG, ειδικά τα JRPG, θέλουν
θέλουν τον χρόνο του και. Πάρα πολύ χρόνο θα έλεγα. Πάρα πολύ χρόνο. Σκέψω ότι το 10ο έπαιζα ένα μήνα και. Όχι για να φαρμάρω και τέτοια. Όχι. Έπαιζα ένα μήνα και να τελειώσω. Θέλουν και greeting πολύ τα JRPG, αλλά. Πάρα πολλά JRPG, ναι. Αλλά ναι, εντάξει. Συνεχίζω. Αμάρτηση. Λοιπόν, να πω, να συμπληρώσω στις αμαρτίες μου ότι δεν έχω τερματίσει το God of War 3. Θα πω δύο λόγους γιατί το έχω κάνει. Γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, το God of War, φίλε. Θα σου πω. Λοιπόν, πρώτο και βασικότερο ότι έφαγα, σπολιαριάστηκα με το τέλος. Και ξενέρωσα άσχημα. Τι έκατσε και είδες βίντεο. Όχι, κάποιος ανόητος πέταξε από κάτω τάδε. Έγινε αυτό. Και ψιλοξενέρωσα. Και το δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή είχα πάρει και το collection μαζί, τα άρχισα 1-2. Και πήγα και θα είχα πάρει στο 3. Δεν είχες παίξει τα δύο πρώτα, τα παίξεις εκτός εποχή. Όχι, τα έχω παίξει. Απλώς παίξα, λέω στο πάρω από την αρχή ρε παιδί μου. Και άρχισα να το θυμηθώ, να τα φρεσκάρω, ξέρεις αυτά που. Και αρχίζω στο καπάκι 1-2. Και στο τρίτο μου το προάρχισα, του λοβαρέθηκα και το κλείσα. Και μετά. Εμπούχτησε, ρε βαλέ. Εμπούχτησα, δηλαδή αυτοί οι δύο λόγοι είναι που δεν προχώρησα. Δηλαδή άρχισα και το 3, πέρασα εκεί τον πρώτο το που είναι η γη, πια ποιο είναι, και ναι. Πέφτει κανένα κάτω. Καλά, έχει μαγευτικά πράγματα, ρε φίλε. Αποκλείεται να το κάνει. Είναι τελείω διαφορετικό από το 1 και το 2. Δηλαδή. Ναι, μάλλον μπούχτησα με την. Με τις, εκείνη τη στιγμή ήταν που λε που δεν θέλω άλλο να πω για κράτο, τα ένα, τα άλλο κλπ. Έχασε όμω κατάσταση. Δεν ξέρω μήπω επειδή στο 3 στην αρχή του 3 ξαναπέφτει κάτω στον άλλο. Ναι. Αρχίζει. Επειδή είναι λίγο παρόμοιο με το 2. Μήπω με εκείνη την ώρα λέω πάλι, κάπω έτσι μήπω μου βγήκε. Και ωραία. Το πάγωσα εκεί πέρα και το άφησα. Βέβαια, για όλα αυτά που λέμε, ποτέ δεν είναι αργά να τα ξαναπιάσουμε. Όχι, τώρα έτσι κι αλλιώς έχουν βάλει και στο 4. Το έχουν κάνει και ρημάστε. Ρημάστε. Ναι, με καλύτερα γραφικά. Θέλω να το δω κάποια στιγμή σε κάποιο καλό mood, θα το δω σίγουρα. Φίλε, έχει πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχει, σου λέω, εντελώς διαφορετικότερο και καμία σχέση με το 1 και το 2. Είναι άλλος κόσμος, παιδί μου. Γιατί και το 1 και το 2, του PlayStation 2 τα παιχνίδια ήταν κατώτερα σε γραφικά. Ενώ εκεί θα δεις. Σούπερ πράγματα, ειλικρινά σου λέω. Αν και το Art Direction είναι ένα τέτοιο που βοήθησε, ακόμα και που ήταν κατώτερα, του δίνει άλλη. Ναι, εντάξει, είχε αυτά τα μεγάλα τα άλογα σε μια δόση, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Τα τεράστια τα μεγάλα, ναι, στο 2. Ναι, στο 2, ναι. Λοιπόν, συνεχίζεις. Λοιπόν, δεν έχω παίξει και δεν έχω ακουμπήσει ποτέ στη ζωή μου το Fallout. Γενικώς όλη τη σειρά. Χάνεις. Έχεις παίξει. Μιλάμε, ναι, μιλάμε. Βέβαια, Fallout 1 και 2 είναι τελείως διαφορετικό concept από το Fallout 3 και 4. Άλλες εταιρείες βέβαια έχουν πάρει στο 3 τα δικαιώματα η Bethesda κλπ. Εντελώς διαφορετική στρατηγική. Παλιά ξέρω παλιά ότι ήταν παλιά στρατηγική. Όχι, RPG από πάνω, ήταν RPG ισομετρικό τότε όπως ήταν η μόδα που όριζε που βγαίνανε σωριδόν τέτοια παιχνίδια. Αλλά έχει πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετική προσέγγιση ως προς το τι είναι μάχη, ως προς το τι είναι διάλογος και ως το τι είναι loot κλπ. Διαφορετικό σύστημα μάχης, ήταν πολύ διαφορετικό. Τέλος πάντων. Είχα παίξει ρε παιδί μου το Fallout, το New Vegas νομίζω είχα δοκιμάσει. Το New Vegas δεν το έχω παίξει. Ήρθε από διαφορετικό στούντιο από ότι ήρθε το Fallout 3 της Bethesda. Το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω μιλήσει με πολλά παιδιά, πλησιάζει στο Mentality με τα πρώτα δύο Fallout. Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ όταν ήταν τώρα πρώτη προσώπου, γιατί έπαιξε στο PlayStation 3. Ναι, ή το New Vegas ήταν αυτό που είχε βγει το κανονικό νομίζω. Το New Vegas ήταν ένα spin-off. Ένα spin-off ήταν, ναι. Σε άλλη περιοχή κλπ. Ναι, μόλις είδα RPG με όπλα δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή λέω με όπλα, πώς. Δεν μπορούσα να το χωρίσω στο μυαλό μου, φίλε. Δεν ξέρω, δεν μου κάθισε καλά. Κάπως δεν το. Είναι, έχουν κάνει ωραίο σύστημα. Πάντως, ακόμα και είναι διαφοροποιημένο, είναι πολύ ωραίο σύστημα μάχη στο Fallout 3. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάθισε και το πάλεψα, βέβαια. Ναι, σίγουρα. Και είχε, νομίζω, είναι η μισή ώρα. Και νομίζω έχει και στο 3, είχε και μια από τις πιο ωραία. Δεν ξέρω μέχρι που πήγες. Είχε και μια από τις πιο ωραίες σκηνές εντυπωσιασμού γιατί είσαι κλεισμένο στην αρχή σε ένα vault. Ναι, μπράβο. Σε ένα καταφύγιο. Ναι, σε ένα καταφύγιο. Μόλις βγήκε από το καταφύγιο. Εκεί δεν έπαθες λίγο πλάκα, λες τι είναι αυτό που ξεκινεί μπροστά μου. Ναι, ναι, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω το gameplay του. Δεν το ένιωσα, ρε φίλε. Ξέρεις τι, αν επέμεινα και το έπεσα. Βέβαια το είχα νοικιάσει, κατάλαβα ότι ήταν πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και έλεγα, αν επιμείνω τώρα μία ώρα εδώ. Το παιχνίδι θα πάει πίσω μετά από ένα μήνα. Θα πληρώσω τον κόλλο μου. Οπότε άστο λέω. Το αγοράζω σε κάποια φάση. Αλλά τελικά δεν ασχολήθηκα ποτέ. Δεν ξέρω. Ναι.
Να πούμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε και τα πάντα έτσι. Ναι, δεν γίνεται. Δεν, δηλαδή, δεν ο καθένας όλα έχει... τα παιχνίδια είναι του στυλ μας. Κάποια τα δοκιμάζουμε, κάποια μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα σημείο. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Παρακαλώ. Τρίτη αμαρτία και θα πέσει ο Θεός και θα με κάψει αυτή τη στιγμή. Ενώ έχω παίξει το πρώτο Bioshock και το δεύτερο Bioshock, το Infinite δεν το έχω πιάσει. Δεν έχεις πιάσει το Infinite. Πάλι έχω λόγο. Το αγαπημένο μου Bioshock. Ναι. Έχω, να σου πω κάτι. Είναι κάποιοι λόγοι. Γιατί είναι κουφό τελείως κιόλας. Να σου πω και με μεταξύ, θα με πέσει ο καφρέος γιατί είναι ότι μου αρέσει το Bioshock, μου αρέσει ο Levine σαν δημιουργός. Δηλαδή δεν κόσμος... έχει καμία σχέση με τα δύο. Δεν έχει, ναι, θα σου πω όμως, μ' αρέσει όλο αυτό το. Όταν εννοώ δεν έχει καμία σχέση, όχι σεναριακά, δεν έχει καμία σχέση. Άλλη κατάσταση τελείως. Ναι, ναι, είναι στον ουρανό, τέτοια. Ναι. Απλώς λόγω και τη πολιτική μου να αγοράζω τα παιχνίδια όταν βγαίνουν complete. Δεν τα αγόρασα day one. Και περίμενα να βγει ολοκληρωμένη άδεια. Γιατί ήξερα ότι θα βγουν. Έχασε και κάτι από τα. Ήξερα ότι θα βγουν DLC κλπ. Ειλικρινά δεν έχασες και βγαίνει κάτι. Βγαίνει και. Αλλά όταν αφήσει κάτι που δεν το πάρει εκείνη την ώρα που πρέπει, που δεν το παίξει, μετά ψόφισε και βρώμησε λιγάκι. Δηλαδή βγήκε η complete, και δεν ήμουν λίγο στο mood να το παίξω. Δηλαδή πριν να ήθελα να έχω και το mood. Δεν ήμουν στο mood. Τώρα έκατσα και αγόρασα. Την βρήκα πολύ φθηνά. Την complete. Την complete. Ωραία έκδοση. Και θέλω τώρα να ξαναρχίσω. Βέβαια με το κανάλι έχει πάει λίγο πίσω γιατί προσπαθώ να παίζω και λίγο πιο καινούρια. Το κανάλι και εγώ το ίδιο πράγμα έχω πάθει τώρα. Ναι, προσπαθώ να παίζω και λίγο πιο καινούρια για να μην μένω πίσω. Εντάξει, θα βρω το χρόνο να το βάλω αυτό να μου φύγει και τέτοια. Οπότε σύντομα θα επαναρθώσω. Κοίτα, θα σκαλέσω είναι πολύ πιο γρήγορο από τα δύο προηγούμενα και πολύ πιο shooting. Γιατί τα δύο προηγούμενα δεν ήταν τόσο shooting, αν θυμάσαι καλά. Ήταν πιο πολύ. Το δεύτερο ίσως ναι, ίσως ναι. Ένα 30% πάνω να ήταν πιο shooting. Αλλά το ένα. Ναι. Δεν ήταν, ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή στο hard, σκέψω ότι αυτό το τερμάτισε άνετα στο mood 999. Ναι, το 999. 1919, ναι. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Ναι, ναι. 1999. Άνετα το πήγα εκεί πέρα. Χωρίς ούτε guide ούτε τίποτα. Μόνος μου. Αυτό. Λοιπόν. Κάτσε να παίξω κι εγώ στο επόμενο τώρα. Τι να πω. Τι έχω παίξει, φίλε. Και έχω τα. Α, να πω. Α, μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε κι αυτό, ας πούμε. Δεν μου άρεσε το παιχνίδι, μπορεί να το θεωρώ. Όχι, μόνο ότι δεν έχει παίξει. Αχα. Λοιπόν. Λοιπόν, επόμενο δικό μου τώρα. Έχω παίξει μόνο το Halo 4 και όλα τα υπόλοιπα. Και το Reach και όλα τα υπόλοιπα δεν τα έχω παίξει. Το 1, το 2 και το 3. Δεν έχει παίξει την τριλογία τη βασική μας. Και το 5. Ναι. Και το 5, ναι, το 5 και τώρα. Δεν έχω ασχοληθεί με τη βασική τριλογία, ναι, καθόλου. Τώρα πέφτουν από τόσο βάδες, πέφτουν, γκρεμίζονται τείχοι, γκρεμίζονται. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς εύκολα να τη βρεις πλέον. Όχι, πάρεις... τα έχω στην κατοχή μου. Δεν έχω κάτι. Και όταν άμα, με το καλό σου εύχομαι πάρεις το X, να πάρεις τη Master Chief Collection. Τα έχει όλα μέσα. Εκτός από το Rich και το. 3 ODST. Λοιπόν, αυτά τώρα από μένα όσον αφορά το Halo, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Μάκη, και να συνεχίσω εγώ, παίρνω την μπάσα σου με το Halo. Τι άλλο δεν έχουμε παίξει. Πολλά δεν έχουμε παίξει βασικά. Πολλά δεν έχουμε παίξει. Και καλά franchise νομίζω, έτσι, γι' αυτό και θεωρούνται αμαρτίες. Νομίζω, ναι, θα πάω λίγο πίσω. Να πάω λίγο εποχής PlayStation. Και θα πω ότι εκτός από το 1 και το 2 το Tomb Raider, τα παλιά Tomb Raider, δεν έχω παίξει κανένα από όλα τα άλλα. Δεν έχω παίξει τίποτα από όλα τα Tomb Raider. Εντάξει ρε φίλε, μπορεί να φταίει και η εποχή. Ναι, δεν ξέρω, κάπου το έχασα, ξέρω από το franchise. Να, και τότε που το άρχισα, τα πήγα στο PC στην αρχή. Τέλος πάντων, δεν έχω παίξει, δεν ξέρω καν αν είναι καλά ή όχι. Νομίζω ότι κάπου είχε αρχίσει και έπεφτε η σειρά μετά το 3. Στο Dark Angel. Στο Dark Angel. Εκεί ήταν που. Κοίτα, εμένα μου άρεσε βασικά, αλλά γενικώς δεν ήταν καλό. Είσαι ο γνωστός. Κοίτα, τα Tomb Raider τα έχω ρημάξει. Τα έχω ρημάξει όλα. Όσα δεν είχα προλάβει πιστηρικά, τα έχω παίξει πιο μεγάλο. Μ' αρέσαν όλα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Όλα τα θεωρώ το ίδιο καλά. Και το Dark Angel μου άρεσε. Όλα τα έχω παίξει όταν σου λέω όλα. Όλα. Είσαι φανατικός της σειράς. Και τα reboot. Και τα reboot. Και τα reboot. Τα reboot τα έχω παίξει και τα δύο και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο. Το, ειδικά το τελευταίο που βγήκε το Rise of the Tomb Raider ήταν, θεωρώ, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, παιχνιδάρα βασικά. Και στο PlayStation 2 που έχουν βγει remake,
του 1 νομίζω και του 2 αν δεν κάνω λάθος. Ή του 1 ήταν remake και τα άλλα ήταν από μόνα τους. Τα έχω ρημάξει και αυτά. 100% τα έχω φτάσει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είχε και τρόπιζε γάμο. Δεν είχε, όχι. Αν είχε. Τα έχω τώρα. Έχει τρία μέσα. Το remake, το. Α, το trilogy. Ναι, είναι trilogy, αλλά δεν θυμάμαι τα άλλα πώς τα λένε. Έχουν βγάλει και ένα γάρο. Αλλά και ένα γάρο που. Μη σα πω ότι έχω παίξει και στο DS1. Ναι. Μπράβο. Το... Είναι και ένα στο DS. Το έχω παίξει και αυτό. Πω. Και το έχω τελειώσει. Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα τον Μπέντερ το ακολουθώ και μου αρέσουν. Οπότε δεν... και το επόμενο που θα βγει, σύντομα που πιστεύω να ανακοινωθεί, θα το. Το πάρω. Εντάξει, τα Tomb Raider τώρα έχει παίξει όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτο διότι έχει παίξει. Εντάξει, απλώ ήθελα να λε. Όπως είπα εγώ, όπως είπα εγώ για το Halo, ας πούμε ναι. Πριν. Εγώ είμαι πολύ απαράδεκτο. Εντάξει, δεν με τραβάει και το όλο τέτοιο, αλλά δεν έχει σημασία. Απλώς και εγώ, άμα έχει παίξει. Αν μα αρέσει μια σειρά, είσαι λίγο παράδοξο να έχει παίξει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι. Και μα αρέσει και ο χαρακτήρα κλπ. Ναι, όντως μου αρέσει ο χαρακτήρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω παίξει ούτε ένα Deus Ex. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Έχουν βγει και πιο παλιά, γι' αυτό το λέω. Ναι, καλά, είναι άλλες εταιρείες κλπ. Αλλά τώρα αυτά τα δύο τελευταία τα έχω στην κατοχή μου. Το Human Revolution και το ναι, και τα δύο. Material. Ναι. Και δεν τα έχω ξεκινήσει ποτέ, έργα μου. Ναι. Θα τα ξεκινήσω βέβαια, αλλά δεν. Εγώ, ναι, εγώ έχω ξεκινήσει το Human Revolution, το οποίο βρήκα φοβερό τον κόσμο. Για κάποιο λόγο άλλαξα κόνσεπτ μετά και έπαιζα κάτι. Ξέρεις, όταν βγαίνει κάτι καινούριο, ξέρεις, θα κάνεις λίγο τα παιχνίδια που δεν έχεις παίξει. Ναι. Είναι λίγο σφήνες. Δηλαδή, μέχρι να βγει κάποιο άλλο παιχνίδι που σου ενδιαφέρει, μπορεί να τα βάλεις να τα δεις. Ναι. Και άμα σε κρατήσει, σε κράτησε. Εμένα, προφανώς κάποιο άλλο παιχνίδι βγήκε που με ενδιαφέρει περισσότερο και το άφησα το Human Revolution, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω πάρει και το καινούριο που έχει βγει. Από τα δύο τελευταία το Human Revolution, εγώ το έχω δοκιμάσει να σου πω. Ναι. Αλλά ξέρεις τι έπαθα. Δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί τόσο απαράδεκτος. Και βλέπω απ' έξω το εξώφυλλο και νόμιζα ότι ήταν τύπου Metal Gear τώρα αυτό. Τον είδα. Ξάρωσε. Μου έμοιαζε πολύ. Ναι, και λέω θα είναι τρίτο προσώπου. Και μόλις ήταν πρώτο προσώπου και έναν κόσμο περίεργο. Πω, λέω ότι είναι αυτό. Είναι stealth ωραίο πάντως. Ναι, αυτό είδα και εγώ. Stealth απ' έξω. Βλέπω ναι. Και αυτό είναι που μοιάζει. Έμοιαζε, φίλε με το Snake. Ναι, ναι, έχει μια. Έτσι, είχε το μουσάκι του το έτσι. Καλλιτεχνικό. Καλλιτέχνη. Και δεν μου άρεσε όταν. Όχι, είναι αυτό ρε φίλε όμως. Όταν παίρνεις κάτι και δεν ξέρεις τίποτα, ναι. Έχεις άλλες προσδοκίες. Έχεις ακούσει όμως ότι είναι καλό. Αυτό βέβαια το παθαίνουμε κατά κόρο παλιά που δεν είχαμε ίντερνετ κλπ. Που έλεπες κουτάκι. Ναι, τώρα λέγε. Τώρα εγώ πώς το έπαθα. Ναι, πώς το έπαθα. Εντάξει ρε φίλε, δεν είχα δει καν gameplay του παιχνιδιού κτλ. Απλά είχα ακούσει ότι είναι καλό. Σαν παιχνίδι είναι καλό, μετράει. Και... Ναι, πολλές φορές θες να παίξεις και παιχνίδια που σου λένε ότι είναι καλά. Ναι, διαστόματος όμως, πρόσεξε. Μου είχαν πει ότι είναι καλά διαστόματος. Δεν μου είχαν πει όμως οι μαλάκες ότι είναι πρώτη προσωπική. Άμα δεν κολλήσει στο gameplay, δεν σ' αρέσει, ένα αξιολογικό είναι να το αφήσεις. Εντάξει, δεν είναι. Το δοκίμασες. Θέλει ξανά δοκίμασες. Εντάξει, πολύ λίγο. Κάνα μισά ώρα. Νομίζω ότι το πίζεις πολύ αρχή για να καταλάβεις τι γίνεται. Μετά που ανοίγει λίγο το παιχνίδι, πάθεις ένα ψηλό σοκ με το περιεχόμενο και το πώς το έχουν στήσει. Όντως. Να τελειώσω εγώ την τελευταία μου αμαρτία. Για σήμερα. Για τελειώσω την. Λοιπόν. Τι θα πω. Τι θα πω, ξέρω εγώ. Πεις καμιά κανένα γνωστό θα πεις πάλι. Δεν πιστεύω να μην έχεις παίξει ποτέ Super Mario. Όχι. Μας κουφάνεις τελείο. Θα πω ότι το Ocarina of Time, το Zelda, ίσως το πιο τα πιο αγαπημένα γνωστά Zelda που έχουν κυκλοφορήσει στο Nintendo 64, δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω ποτέ στην εποχή του. Να το ολοκληρώσει, δεν το έφτασε μέχρι ένα σημείο και. Είχα πάρει το Nintendo 64, το είχα ανταλλάξει με ένα PlayStation. Είχα πάρει το Ocarina of Time. Να ήμουν στην Κέρκυρα στο χωριό και το έπαιζα. Και είχα φτάσει μέχρι που μπαίνει στο Deku 3. Μπαίνει μέσα στο Deku 3. Ναι. Και έχει ένα σάμπο να μπαίνει ψηλά. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τότε, ήμουν πιτσιρικά, να καταλάβω τι γίνεται. Και το παράτησα εκεί. Καλά ρε Γκίκα, και εσύ δεν μπορούσες να το τερματίσεις πρώτα και μετά να το δώσεις. Ρε φίλε, δεν μπορούσα να το περάσω. Ξέρεις, μια που έχει πει. Ήταν και δύσκολα αυτά τα Zelda, ρε φίλε. Και αυτό το Ocarina of Time. Βέβαια μετά επανόρθωσα. Το έπαιξε στο 3DS και το τερμάτισες. Ναι, αλλά είναι λίγο παράδεκτο που το άφησα, γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό τώρα που κολλάει. Το είπα γιατί ήμουν λίγο παράδεκτο που το έφτασα μέχρι εκεί, το παράτησα και το έδωσα κιόλα. Ναι. Έχω παρατήσει εγώ κανένα έτσι να φανταστεί. Δεν θυμάμαι κιόλας να έχω παρατήσει κανένα. Έχω παρατήσει αρκετά. Αλλά... Και έτσι μπορώ να πω ότι έχασα νομίζω μια παιδική εμπειρία. Γιατί το να τερματίσει τότε το Zelda Ocarina of Time, νομίζω σου άλλαζε λιγάκι το. Θα μπορούσα να είχα γίνει άντα και πιο Nintendo fan. Δηλαδή για PlayStation να έπαιρνα μετά. Ναι, καλά, σίγουρα.
Να πω και εγώ το τελευταίο μου. Τελείωσε το τελευταίο σου. Λοιπόν, είναι γνωστή σειρά και αυτό και θα την πω. Και θεωρούμε απαράδεκτο πιστεύω. Γιατί έχω μιλήσει με πολλού και μου έχουν πει καλά, είσαι γκέκα τώρα να πούμε. Έχει παίξει τα άλλα και δεν έχει παίξει αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Ή δεν σ' αρέσουν. Βασικά δεν μου αρέσουν. Δεν μπορώ να τα παίξω. Δεν μου αρέσουν. Τα Splinter Cell, ναι, πέραν του τελευταίου που βγήκε. Ρέσει και εγώ δεν μπορώ να παίξω. Που μου άρεσε και το πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Blacklist, λες, το Blacklist. Το οποίο ήταν από ό,τι λένε οι fan του. Το Conviction, sorry. Το Conviction, ναι. Το Blacklist ήταν το τελευταίο, το Conviction ήταν το πρώτο τελευταίο. Ναι. Είχε βγει αποκλειστικό στο Xbox 360. Ναι. Το Conviction ήταν από τα χειρότερα, λένε. Ναι, ναι, ναι. Splinter Cell που είχαν βγει. Γιατί άλλαξε τα τότε. Μου άρεσε το χειρότερο και μου άρεσε και το Blacklist το τελευταίο. Αλλά γιατί, είχαν αλλάξει τελείως. Ήταν διαφορετικό το setting, ρε φίλε. Ναι, ναι. Διαφορετικό το setting. Και το... Δεν ήταν όπως ήταν τα παλιά. Τα παλιά, παιδιά, τα έχω ακουμπήσει, τα έχω προσπαθήσει. Εσύ το έχω μπορούσα δεν να μου αρέσουν, ρε παιδί. Και είναι σειρά τώρα τρομερή, έτσι. Δεν είναι. Πολλές φορές και ο Kojima τρολάρει το Splinter Cell. Ναι. Υπάρχει μια υπότυπο τη κόντρα, αλλά πιο πολύ στο λογικό επίπεδο. Δηλαδή, κάτσε να σου πω κάτι άλλο. Ο Kojima το ξεκίνησε αυτό. Ναι, ναι, με τι γίνεται. Μετά σκάσανε αυτό. Κάνει πολλά easter eggs εκεί στα βιντεάκια με το, αυτό που κάνει και ο Fisher κλπ. Ναι. Ναι. Αν και εμένα μου κάνει ότι παλεύανε τότε μεταξύ του, α πούμε, σαν franchise αυτά. Ναι. Δηλαδή το θεωρούσα σαν κόντρα εγώ, τυπικά. Ναι, 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 ναι. Το Metal Gear με το Siphon Filter. Αυτά τα δύο θεωρούσα εγώ ψιλοκόντρα. Γιατί? Γιατί ήταν και ο άλλος πράκτορας, Λόγκαν, με βαριά φωνή. Μπαντάς τελείως, ενώ ο Φίσερ δεν είναι, είναι πιο πένα. Δεν είναι τόσο μπαντάς. Είναι πιο secret agent, ξέρω. Ναι, α, μπράβο, είναι secret όμως. Όταν λέμε secret, δεν είναι, ενώ ο Λόγκαν και ο Snake σε κάποια φάση τα κάνουν όλα από τα άλλα. Τι μυστική, δηλαδή από χιλιόμετρα μακριά ακούσε σε κρίξη, ας πούμε. Ενώ ο Φίσερ δεν είναι έτσι. Θέλει ό,τι κάνει να το κάνει με απολύτω. Είναι και στο Metal Gear το Solid Snake που σε όλο το παιχνίδι όλοι κακοί ψάχνουν για το Solid Snake. Ναι, φίλε, οπότε τι μυστικό είναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ενώ στο Φίσερ, φίλε, δεν καταλαβαίνει ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ και ποιο είναι και ποιο μπήκε μέσα κτλ. Ιδιαίτερα, ας πούμε, στο τελευταίο το Splinter Cell, κάνει μπάμ ότι πρέπει να είσαι μόνο stealth. Μπορεί να βγάλει όλη την πίστα δίχως να σε δει κανείς. Το είχαν κάνει πάρα πολύ ωραίο το τελευταίο. Αλλά τα προηγούμενα. Με τίποτα. Με τίποτα, παιδιά, με τίποτα. Και μιλάμε τώρα και για παιχνίδια τα οποία έχουν βγει και στο Xbox 360. Δεν εννοώ δηλαδή τα γραφικά του, α πούμε, έτσι, ναι, δεν το πάω εκεί. Ναι, δεν είναι λόγο αυτό. Ναι, είναι μια ωραία collection. Δεν ξέρω, μήπως να το ξαναδώσουμε μια ευκαιρία. Τα έχω δοκιμάσει εγώ ξανά και ξανά και ξανά. Το ιδιαίτερα λόγω του Σταμάτη, ο οποίος μου φέρε και τα τρία μαζί, του λέω πάρτι. Δεν μπορώ. Ρε! Αρχίζει ο τύπος. Λοιπόν, δεν μπορώ. Αυτά ήταν. Πέντε εγώ, πέντε ο Μάκης. Ναι. Τα είπαμε τις αμαρτίες μας, πείτε μας και τις δικές σας. Θέλουμε πολύ να τις ακούσουμε. Σχόλια από κάτω, βρίστε, βέρτε. Βρίστε, κράξτε μας, πείτε τις δικές σας αμαρτίες. Εμείς θα κράξουμε και εμείς ελεύθερα. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Παρεάκι είμαστε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για που μας παρακολουθείτε και για τη στήριξη ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα για τη στήριξη, βέβαια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε δηλαδή πώς αισθανόμαστε που βλέπουμε ανταπόκριση. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αυτό που ήθελα εγώ να φτιάξω μια μεγάλη διαδικτυακή παρέα, ρε φίλε, το κατάφερα. Έχω ανθρώπους που ασχολούνται. Υπάρχουν άνθρωποι μάλλον που ασχολούνται μαζί μας. Αυτό ήθελα, την παρέα. Γιατί. Ναι, κοίταξε να δεις, πέρα από αυτόν εγώ και το Σταμάτη, δεν έχω άλλους με τους οποίους μπορώ να συζητήσω για παιχνίδια. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Οπότε και ήταν ένας λόγος και αυτός που φτιάξαμε το κανάλι. Ναι. Ωραία. Αυτά. Mm-hmm. Να τους αφήσουμε εδώ από εδώ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Stay joystick. Γεια χαρά.